Ακούτε την εκπομπή Διαλεκτική Σκέψη με την Τάνια Δελγιάννη. Μας ακούτε από το www.eolas.org / web radio. Το σημερινό μας θέμα είναι σκέψη. Κώστας Αξελός. Αυτή η εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στον Κώστα Αξελό, έναν άνθρωπο που αγάπησε την Ελλάδα αλλά κατά κάποιον τρόπο έπρεπε να φύγει. Πριν ξεκινήσουμε λιγάκι, ας διαβάσουμε δύο στοιχεία από το βιογραφικό του Κώστα Αξελού. Ο Κώστας Αξελός έφυγε το 2010 σε ηλικία 86 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την κατοχή πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και στη συνέχεια στον Εμφύλιο. Για τη δράση του καταδικάστηκε ερήμηνης θάνατο. Το 1945 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη και δίδαξε. Θεωρείται ένας από τους μεγάλους σύγχρονους φιλοσόφους στοχαστές
και το έργο του έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Ο Κώστας Αξελός έθεσε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι είναι σκέψη? Σκεφτόμαστε? Και αν σκεφτόμαστε, πώς σκεφτόμαστε? Γιατί σκεφτόμαστε? Τι είναι σκέψη? Και σκέψη δεν είναι τι θα μαγειρέψω ή τι θα φάω. Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν ότι σκέπτονται? Αυτός όμως που επιχειρεί να σκεφτεί διασταυρώνεται με τη διδασκαλία εκείνου που σκέφτηκε. Ο Κώστας Αξελός μίλησε και για το συμπαντικό νου, ο οποίος εισέρχεται στη σκέψη. Θα προσπαθήσω την όλη ομιλία να την κάνω όσο πιο απλά γίνεται, για να κατανοηθεί από όλους. Από εκεί και πέρα πιστεύω να μην αλωτριωθούν αυτά τα οποία έχει πει ο ίδιος ο Αξελός. Οι ψυχικές δυνάμεις μπρόχνουν προς τη σκέψη. Αλλά η αγωνία είναι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της σκέψης. Η έλλειψη σκέψης, η οποία ακριβώς είναι μια παραγωγική αγωνία και μια χαρά με οδύνη, εμποδίζει τους ανθρώπους να σκεφτούν, να προβληματιστούν. Αυτό φυσικά τους κάνει να ζητάνε έτοιμες απαντήσεις ή να επιδίδονται σε μια αιώνια γκρίνια. Και σε εκείνο ακριβώς το σημείο έρχεται η εξουσία, η οποία δίνει και έτοιμες απαντήσεις που δεν χρειάζεται να προβληματιστείς. Και αν η σκέψη δεν είναι δική μας, άρα δεν την εξουσιάζουμε εμείς, επομένως και η συμπεριφορά δεν είναι δική μας, αλλά ένα προϊόν αλλότριο, πόσο καταστροφικό θα μπορούσε να γίνει αυτό? Όταν μιλάμε για σκέψη, περιμένουν περισσότεροι έντιμες απαντήσεις για το πώς να σκεφτόμαστε. Το πώς σκέφτεται ο καθένας είναι προσωπική υπόθεση και έρευνα του καθενός. Αν βρεθείτε ή ανταλλάξετε απόψεις με κάποιους οι οποίοι σας έχουν έτοιμες απαντήσεις για το πώς ακριβώς πρέπει να σκέφτεστε, πάρτε εκείνον τον δρόμο, τον οποίο δεν θα ξαναβγούν μπροστά σας. Η σκέψη είναι και δύσκολη και εύκολη. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος σκέφτεται όπως αναπνέει, ελεύθερα, αδογμάτιστα. Συγχρόνως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η σκέψη ζητάει να τις ανοιχθεί κανείς. Για παράδειγμα, αν έκανα σκι και λάμβανα μέρος σε χιονοδρομίες με μεγάλη ταχύτητα, εκεί η σκέψη θα σταματούσε. Γιατί παίρνει το επάνω χέρι η άμεση δράση. Φτάνοντας βεβαίως στο τέρμα, αναρωτιόμαστε για το ρυθμό και το νόημα της όλης χιονοδρομικής περιπέτειας.
μπορούμε να αναπτύξουμε τη σκέψη μας αν έρθουμε αντιμέτωποι με όλα αυτά τα οποία την περιορίζουν και δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, οι φόβοι και οι δυσιδαιμονίες. Αναμφισβήτητα, το φόβο του σκοταδιού που είχα ως παιδί, το φόβο του αγνώστου. Μετά, είδα ότι το σκοτάδι αποτελεί όχι μόνο τη σκιά του φωτός, αλλά μέσα του κατοικεί το ίδιο το φως. Και στο φως ανήκει το σκοτάδι. Αυτό το σημείο μας θυμίζει λιγάκι τον Ηράκλητο και μπορώ να πω ότι ο Ηράκλητος και η φιλοσοφία του, το που έγραψε ο Κώστας Αξελός, είναι από τα πιο υπέροχα βιβλία που έχω διαβάσει. Πώς όμως μπορούμε να επιτρέψουμε να διεισδύσει σε μας αυτή η σκέψη? Η τέχνη, για παράδειγμα, μας κάνει να βλέπουμε, να ακούμε σχέδια, χρώματα, ήχους, ρυθμούς του κόσμου. Αποκρύβοντάς τα και αποκαλύπτοντάς τα. Σήμερα όμως ένα λεπτάκι λίγο, ας ακούσουμε λίγο μουσική. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μου στείλετε μήνυμα ότι δεν ακούγεται η εκπομπή. Εκπέμπει κανονικά η εκπομπή, αν θέλετε. Τώρα δεν με ακούτε και να σας το πω, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε λοιπόν, θα στείλω στο μήνυμα. Λοιπόν,
Η τέχνη, όπως είπαμε, μας κάνει να βλέπουμε, να ακούμε σχέδια, χρώματα, ήχους, ρυθμούς του κόσμου. Άλλες φορές αποκρύβοντάς τα και άλλες φορές αποκαλύπτοντάς τα. Τι θα κάνουμε όμως σήμερα που η τέχνη είναι προβληματική? Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Τι θα ανέκρωνε τη σκέψη μας? Η έλλειψη παιχνιδιού, θα μας έλεγε ο Αξελός. Το παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι? Έρευνα. Αποκάλυψη. Ας θέσουμε πρώτα μια ερώτηση. Πώς ξετυλίγεται ο κόσμος? Δεν θα έλεγα τι είναι ο κόσμος, γιατί τότε τον καθιστούμε στατικό. Οι μεν λένε προϊόν της ιδέας, οι άλλοι λένε προϊόν της ύλης, άλλοι λένε δημιούργημα του Θεού, άλλοι λένε φαντασίωση του ανθρώπου. Όλα αυτά είναι νοήματα που δίνουμε σαν να βρισκόμαστε έξω από τον κόσμο. Ενώ ο κόσμος, ο ίδιος, ξετυλίγεται χωρίς νόημα και χωρίς φυσικά να τον ενδιαφέρει η άποψή μας. Χωρίς γιατί και επειδή, σαν παιχνίδι, να αποκτήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό για την ζωή. Πώς είναι τα παιδιά που τους παίρνει ένα καινούριο παιχνίδι και το εξερευνούν. Ψάχνουν μέχρι να βρουν όλους τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Να παίξουμε το παιχνίδι, αφήνοντας τον εαυτό μας να παρασυρθεί από το παιχνίδι του χρόνου. Όχι για να περάσει ο χρόνος, αλλά για να περάσουμε μαζί με τον χρόνο. Να ζούμε, όχι απλά να υπάρχουμε. Γιατί υποφέρει ο άνθρωπος? Διότι δεν είναι το όλον, είναι τμήμα του. Άνοιγμα στο όλον. Το άνοιγμα δεν είναι κάτι το μυστηριώδες. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς σκεφτόμαστε πολύπλοκα. Ας πάρουμε μια παρέα στην παραλία. Οι μεν να φωτογραφίζουν τους δε. Θέλουν να τους οικειοποιηθούν, να τους αρχαιοθετήσουν. Οι άλλοι φωτογραφίζουν τη θάλασσα. Θέλουν να την ακινητοποιήσουν. Οι άλλοι λένε, τι ωραία που είναι, δες. Δες τι ωραία που χτυπάει το κύμα. Όλα αυτά είναι μορφές ακινητοποίησης του χρόνου, του χώρου και όχι άνοιγμα στο χώρο χρόνο. Άνοιγμα είναι να έκαναν μπάνιο, να χαιρόταν, να ζούσαν χωρίς αυτό το δες, δες. Η ανθρωπότητα έχει υποστεί χιλιάδων χρόνων κηρύγματα που την περιορίζουν όλο ένα και πιο πολύ. Το πρόβλημα πριν γίνει ψυχολογικό, ψυχικό, είναι πρώτα στοχαστικό. Το ψυχικό όμως, που γίνεται ψυχολογικό, είναι εμπόδιο. Παραδείγματος χάρη, ο ναρκισισμός σαν το αποκορύφωμα του ψυχολογισμού είναι κάτι που όλα τα αναχαιτίζει,
τα συρρυκνώνει. Η εποχή μας έχει πέσει χαμηλά και η φιλοσοφία ζει το τέλος της. Μετά από αυτήν υπάρχει χώρος για μια ανοιχτή ποιητική σκέψη. Ο Αξελός μας μιλάει πολύ για στοχαστές και όχι τόσο για φιλοσόφους. Η αλήθεια είναι μία πάρα πολύ προβληματική έννοια. Βλέπω την αλήθεια σαν κυρίαρχη μορφή μιας περιπλάνησης. Άμα η περιπλάνηση παίρνει μορφή και περιεχόμενο και συγκροτεί και συγκροτείται, δίνει μια μορφή αλήθειας. Αλλά η αλήθεια υπακούει στην περιπλάνηση και όχι το αντίθετο. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος συμπαίχτης του παιχνιδιού, του κόσμου. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο παίκτης, είναι επίσης ο εμπεζόμενος, το άθυρμα, το πιόνι. Για να κατανοήσουμε όμως σε ποια θέση είμαστε από τις δύο, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την ήδη υπάρχουσα θέση που έχουμε τώρα. Ένας τρόπος για να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ή να δούμε τι είναι σκέψη ή να αναζητήσουμε όλο αυτό το κομμάτι που τώρα είναι σαν να μιλάμε για κάτι που πολύ διαφορετικό και έξω από εμάς, ενώ στην ουσία είναι κάτι που ήδη υπάρχει. Βέβαια, το κομμάτι σκέψης του Κώστα Αξελού συνδέεται με τον Ηρακλήτιο λόγο. Και σε εκείνο το σημείο μας μίλησε ο Αξελός για τη συμπαντική σκέψη, που κυριαρχεί τα πάντα μέσα από τα πάντα. Να προσπαθήσουμε να στεκόμαστε και να κρατιόμαστε όσο γίνεται πιο όρθιοι σε μια στάση στοχαστικής εγρήγορσης, ακόμη και ιδίως όταν όλα ισοπεδώνονται, έρπουν και μηδενίζονται. Να μην ξεχνάμε πως η φύση, δυνατότερη από τον άνθρωπο, την επιστήμη και την τεχνική, απεριόριστη, αλλά όχι αναγκαστικά άπειρη, έχει τα όρια της ανοχής και της αντοχής. Ένα κομμάτι για να πλησιάσουμε λιγάκι αυτή τη σκέψη είναι και η φαντασία. Χωρίς φαντασία δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος. Όπως και ο Αριστοτέλης, ένα απόσπασμά του, αναφέρει ότι δεν μπορεί να υπάρξει νόηση χωρίς να φαντασιωθεί κάποιος κάτι.
η σημερινή εξουσία, ίσως η εξουσία εδώ και κάμποσε σε εκατοντάδες χρόνια, είναι κάτι που προσδένει τα πράγματα και τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους, στους συνανθρώπους και στους ανθρώπους. Και δεν αφήνει αρκετές ελεύθερες ή θα έλεγα πιο αβίαστες δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τη φαντασία. Για να το δούμε λιγάκι αυτό εδώ το κομμάτι τώρα. Τι θέλει να μας πει ο Αξελός? Μα με ποιον τρόπο η εξουσία δεν αφήνει στους ανθρώπους αρκετές ελευθερίες για να έχουν περιθώρια φαντασίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις ανάλογες δυνατότητες? Ωραία. Συνεχίζουμε. Αλλά φυσικά η εξουσία δεν μας αφήνει χωρίς φαντασία, γιατί δημιουργεί την εξουσία της φαντασίας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν επιτρέπει να φανταζόμαστε παρά μόνο αυτό που είναι ανεκτό και αρεστό στον μεγαλύτερο αριθμό. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί εγώ κάποτε όταν μελετούσα και συνεχίζω να μελετάω και να ψάχνω την αλήθεια, ανέκαθεν διάβαζα αυτούς οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο είχαν εξοριστεί ή κατά έναν περίεργο τρόπο θανατώθηκαν, αλλά όπως και να έχει, με κάποιον τρόπο προσπαθούσε το σύστημα να τους έχει απ' έξω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι να μας πούν. Ο Νίτσε, ο Ηράκλητος, ο Αξελός, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και όλοι αυτοί που στην εποχή τους προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία παρέγκληση και τους ακολούθησε κάποιος κόσμος, ταυτόχρονα το σύστημα με κάποιον τρόπο τους εμπόδισε. Αν θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να αναζητήσουμε την αλήθεια, θα την αναζητήσουμε κάπου αλλού και όχι σε αυτά τα οποία μας φέρνουν ως γνώση. Πού είχαμε μείνει? Αρκετό ανοιχτό μεγαλύτερο αριθμό. Α, ναι. Είχαμε μείνει στο σημείο που η εξουσία της φαντασίας δεν επιτρέπει να φανταζόμαστε παρά μόνο αυτό που είναι ανεκτό και αρεστό. Που φυσικά αυτό το ανεκτό και το αρεστό το δημιουργεί ίδια η εξουσία. Ενώ το αίτημα της απελευθέρωσης δεν θα έλεγα εδώ της φαντασίας, αλλά του φαντασιακού, χωρίς να μας κάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι πανελεύθεροι, χωρίς να μας κάνει απόλυτα ευτυχισμένους, μας δίνει απλώς μια μεγαλύτερη ευκολία κίνησης και δράσης. Όλοι οι μεγάλοι επαναστάτες πέρασαν σε μία πρώτα πνευματική επανάσταση και έπειτα έκαναν πράξη.
Η πράξη η ίδια είναι επανάσταση. Επανάσταση στο ότι ανατρέπει όλα τα θεμέλια της σκέψης. Δεν δέχεται ύπατη απάντηση στο ερώτημα γιατί. Κρατάει το ερώτημα διαρκώς ανοιχτό. Αυτό είναι και ο επαναστατικός της χαρακτήριας. Τώρα τι θυμήθηκα, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα βιβλίο του Λέβιν Στράους, αν θυμάμαι καλά, το «Άγρια σκέψη». Ένας λαογράφος λοιπόν που μελετούσε το πώς σκέφτονται και το πώς πράττουν αντίστοιχα ανθρώποι που ζουν σε διάφορο, κάτω από διάφορες συνδίκες και σε διάφορους τόπους, και είχε μελετήσει τους ηθαγενείς και λέγεται ότι τελικά εγκατέλειψε την πολιτισμένη, να το πω έτσι, ζωή και είσαι με τους ηθαγενείς. Και είχε αναλύσει αυτό, είχε κάτι που μου έχει μείνει από αυτό που είχα διαβάσει, ήταν ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην γνώριζαν πολλά, αλλά γνώριζαν αυτά που ήταν χρήσιμα. Και λέει συγκεκριμένα ο Λέβιν Στράους ότι όταν τους ρωτούσα τι όνομα έχει το ένα ή τι όνομα έχει το άλλο, μου έλεγαν απλά φυτό. Και όταν προσπάθησα να δω ότι πώς τα ξεχωρίζουνε αφού τα λένε όλα φυτά, η απάντησή μου ήταν στο ότι δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουνε με τα ονόματα τους, αλλά με τις ιδιότητες που έχει το καθένα. Γιατί αν δεν είναι φάρμακο, θα είναι φαρμάκι. Και όπως μας λέει και ο Ηράκλητος, η πολυμάθεια δεν διδάσκει να έχεις νου. Δηλαδή μην ψάχνουμε την νόηση και τις σκέψεις μέσα από την εκπαίδευση. Ο Ησίωδος που έγραψε την Κοσμογονία, Θεογονία, ήταν ένας βοσκός που ζούσε στη φύση. Να είδα τι σημαίνει ο περιορισμός του ανθρώπινου οράματος από κυρίαρχα κόμματα με κυρίαρχες ιδεολογίες, με μια προεκτινόμενη μικροαστική ηθική, με πράξεις βίας, όχι μόνο προς τους αντιπάλους, αλλά και τους οπαδούς. Δεν ήταν τόσο οι πράξεις βίας που με ξένιζαν, όσο το τυφλό της βίας. Όπως έχουμε πει, η ιστορία έχει μία τάση να επαναλαμβάνεται. Ας είμαστε προσεκτικοί και να διδαχτούμε από το παρελθόν. Η έλλειψη οράματος στην Ελλάδα, μας λέει ο Αξελός, ήταν κάτι που με πονούσε αφάνταστα. Βέβαια, εδώ πέρα να κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Το όνειρο με το όραμα. Το ένα κυριαρχεί στη φαντασία και συνδέει τη φαντασία με τη φαντασία, ενώ το άλλο συνδέει τη φαντασία με τη λογική και την πράξη.
Οι μεγάλες σκέψεις είναι κάτι το πάρα πολύ σπάνιο και δεν τρέχουν ούτε στους δρόμους, ούτε βρίσκονται οργανωμένες από κόμματα, ούτε κυριαρχούν στα πανεπιστήμια, διότι ο ακαδημαϊσμός δεν αφήνει να εκδηλωθεί μία βασική σκέψη. Και ποια είναι αυτή? Η πλανητική σκέψη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι όχι ανατομία μιας σκέψης, αλλά να αγγίξουμε το οργανικό της κέντρο. Κάθε μεγάλη σκέψη έχει τη δύναμη της υπέρβασης και της αυτοϋπέρβασης. Όπως μας λέει ο Αξελός, η σκέψη του Ηράκλειτου υπερβαίνει πράγματι τις ίδιες τις προθέσεις της. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας σχέσης ζωντανής με μια σκέψη που μοιάζει πεθαμένη. Είναι επιτακτικό το καθήκον να ξαναζήσουμε ένα όραμα, εντάσσοντάς το ξανά στη σκέψη μας. Είναι ποιητικός ο λόγος που μιλάμε. Και αυτό το λέω γιατί μόλις ήρθε ένα μήνυμα που λέει ότι πάρα πολύ ωραία αυτά που λες μου αρέσουν, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Να σου πω την αλήθεια, ούτε κι εγώ τα καταλαβαίνω. Και δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε, αρκεί να επιτρέψουμε να εισέλθουν εντός μας. Γιατί όπως μας λέει και ο Ηράκλειτος, με το να η γλώσσα φτιάχτηκε για να συνεννόμαστε μεταξύ μας. Δεν δημιουργήθηκε η γλώσσα και οι λέξεις για να κατανοήσουμε τον κόσμο.
Διαβάζοντας το βιβλίο του Αξελού για τον Ηράκλειτο, αυτό που με εγωίτευσε είναι ότι δεν πρόβαλε τις σκέψεις του μέσα από τον Ηράκλειτο, αλλά άφησε τον Ηράκλειτο να εισέλθει και να ερμηνευτεί μέσα από τη σκέψη του. Ο Ηράκλειτος, και συνδέω τον Ηράκλειτο με τον Αξελό, γιατί η βασική σκέψη πάνω στην οποία μας μιλάει ο Αξελός είναι ο λόγος. Ο Ηράκλειτος καταφέρει βία χτυπήματα εναντίον της ανθρώπινης βλακείας και της υπνοβασίας του μέσου ανθρώπου. Υπνοβασίας. Διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ο ίδιος ο Ηράκλειτος ήταν η πραγμάτωση της ενότητας των αντιθέτων. Αγαπούσε και μισούσε τους συμπατριώτες του, που με τη σειρά τους τον σεβόντουσαν και τον περιφρονούσαν. Διακηρύσσοντας την αναγκαιότητα του πολέμου, θέλησε να βοηθήσει τους Εφέσιους να ζήσουν με ειρήνη. Ο Πλούταρχος μας αφηγείται μια μικρή ιστορία. Όταν οι συμπολίτες του κάλεσαν τον Ηράκλειτο να εκφράσει και καμιά δική του σκέψη πάνω στην Ομόνοια, αυτός ανέβηκε στο βήμα, πήρε ένα κύπελο με δροσερό νερό, έριξε μέσα κρυθάλευρο, ανακάτωσε όλο αυτό το μείγμα με ένα κλόνι, το ήπιε και έφυγε. Τους έδειξε έτσι, καθαρά, πως η συνήθεια να αρκούμαστε σε αυτά που μας προσφέρονται και να περνάμε και χωρίς ακριβά πράγματα, κάνει τις πολιτείες να ζουν με ειρήνη και ομόνοια. Η σκέψη, σε συνδυασμό με την διαλεκτική,
είναι αυτή η απλή μεθοδική εκκίνηση, αυτή που διαθρώνει τις δομές της διαίσθησης και συλλαμβάνει τη δομή του κόσμου, τον λόγο. Μας λέει ο Αξελός με τη διαλεκτική η ποίηση του οράματος και του ρήματος ανταμώνει τη σκέψη του λόγου, τη σύλληψη του κόσμου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Αυτό το κομμάτι τώρα που λέμε και τις προάλλες που είχαμε κάνει μία εκπομπή όσον αφορά ότι στο όργανο ο Αριστοτέλης κατά κάποιον τρόπο προσπάθησε να εκφράσει τον λόγο με παραδείγματα και με λέξεις. Και έπειτα αναφέρεται στον τρόπο σκέψης, στη διαλεκτική σκέψη, προκειμένου να συλληφθεί αυτό το όλο και να μετατραπεί σε λέξεις. Είπαμε, σε αυτό εδώ το σημείο και γενικότερα όλη η ομιλία έχει πάντα έναν ποιητικό λόγο. Ας πάρουμε ένα κομμάτι, όποιο θέλουμε, αν μας ταιριάζει. Βέβαια, ας μην προβληματιζόμαστε πάρα πολύ και ας μην μπερδευόμαστε εν μέρη με όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να έχει ζήσει χρόνια σε ένα πηγάδι και ξαφνικά να έρχονται και να σου μιλάνε για τον ωκεανό. Τι μπορείς να κατανοήσεις από τον ωκεανό? Μένεις ή δεν μένεις στην ασφάλεια του πηγαδιού? Μας λέει ο Αξελός σε αυτό το σημείο, η ηρακλητική διαλεκτική δεν μπορεί να συλληφθεί
χωρίς τη θεωρία του λόγου, που την κάνει λαμπερή. Η διαλεκτική σκέψη αναπτύσσεται μέσα στον ορίζοντα του λόγου που ζωογονεί την ανοιχτή σκέψη της ολότητας. Σκέψη που γονιμοποιεί τη γνώση. Η διαλεκτική είναι ένας δρόμος που πρέπει κανείς να τον διατρέξει για να μπορέσει να καταλάβει το λόγο. Κακοί μάρτυρες, ανθρώπος είναι οφθαλμής και ούτα βαρβαρός ψυχάς εχόντων. Αυτή την ανθρώπινη ολότητα πρέπει τώρα να εξερευνήσουμε. Γιατί ο κόσμος δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο σε εκείνα τα ανθρώπινα μάτια που ξέρουν να τον κοιτάζουν. Κοιτάζοντας τα ίδια τον εαυτό τους, ενταγμένο στο κοσμικό γίγνεσθε. Ο συμπαντικός και θείος λόγος παίρνει στον άνθρωπο συγκεκριμένο σχήμα, γονιμοποιεί τη σκέψη του και αποτελεί την αλήθεια της ψυχής του, που είναι κάτι άπειρα μεγαλύτερο από μια ατομική οντότητα. Η ρήξη δεσμών, που συνδέουν τον ατομικό άνθρωπο με το συμπαντικό, ονομάζεται από τον Ηράκλειτο νόσος.
και κάτι παραπάνω. Ιερά νόσος. Και το σώμα με το πνεύμα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να είμαστε σωματικά υγιείς αν νοσούμε πνευματικά. Και το αντίστροφο. Αυτό μας το αποδεικνύει και η επιστήμη φυσικά. Και μάλιστα μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Δεν θυμάμαι το όνομα. Ένας γιατρός ο οποίος μέσα από την αλλαγή της σκέψης μέσα από την αλλαγή της σκέψης γιατρευότανε διάφορες ασθένειες που είχε ο άνθρωπος και έκανε πειράματα, δεν μπορώ να το ονομάσω τώρα έτσι, τέλος πάντων. Υπήρχαν αποδείξεις ότι αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο ξεκίνησε λειτουργούσε. Εντάξει, αυτό ήταν. Μετά το φυλάκισα, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Είχε και αυτός ένα τυχαίο, άδοξο τέλος. Βέβαια, μπορούμε να... Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό εδώ. Αυτό μου αρέσει στην εκπομπή της διαλεκτικής σκέψης. Από αλλού ξεκινάω και αλλού φτάνω. Αλλά τώρα μια που με ήρθε, ας δώσω και ένα παράδειγμα σε αυτό. Αυτό που συνδέσαμε, ας πούμε, με τη νόηση, τη σκέψη με το σώμα, είναι απλά τα πράγματα. Αισθανόμαστε ένα ξαφνικό πονοκέφαλο. Αντί να μπούμε στη διαδικασία να το λύσουμε τσάκα-τσάκα με ένα ντεπώνι, με ένα χάπι ή με οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε στη διαδικασία να δούμε τι σκεφτόμασταν με τέτοιο έντονο τρόπο, ώστε να προκαλέσουμε αυτό το πόνο, ο οποίος δημιουργήθηκε για να μας προστατεύσει, για να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αυτό που σκεφτόμασταν. Κάπως έτσι. Πριν κλείσω λοιπόν, να διαβάσω με αυτό που αναφέρει ο Αξελέος στο βιβλίο του και το οποίο έχει μεταφράσει από τον Ηράκλειτο. Μία είναι η σοφία. Το να γνωρίζεις τη σκέψη που μέσα απ' όλα τα κυβερνάει όλα. Όχι εμένα, αλλά το λόγο, αφού ακούσετε, είναι σοφό. Να ομολογήσετε ότι ένα τα πάντα. Το σοφό είναι απ' όλα χωρισμένο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Όπως είπαμε, διαλεκτική σκέψη. Ψάχνουμε, ερευνούμε και από εκεί και πέρα αμφισβητούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
την άλλη Τετάρτη πάλι μαζί. Μη φύγετε. Ακολουθεί η εκπομπή της Τάνιας Αλεξίου «Δολοφονικές διαθέσεις». Από μένα, καλό σας βράδυ. Sweet suffering.